και πάλι οι εργαζόμενοι, τα συνήθεια υποζύγια θα κληθούν να πληρώσουν, να σηκώσουν το βάρος της διάσωσης της χώρας. Γιατί πολύ απλά αυτό το πολύ διαφημισμένο και το περισπούδαστο ότι θα πατάξουν την πολυνομία, την γραφειοκρατία, θα βάλουν φρένο στις πατάλες, δεν έγινε πραγματικότητα. Έχουν ιτηθεί κατά κράτος σε αυτή τη μάχη που όπως έλεγαν θα δώσουν μέχρι τέλους. Και το κράτος εξακολουθεί να χάνει 22 από τα 100 ευρώ που ξοδεύει, δεν ξέρει που τα χάνει, δεν μπορεί να περιστείλει αυτές τις δαπάνες. Για αυτή τη μεγάλη πληγή όμως δεν έχουμε ακούσει την Τρόικα να κάνει τίποτα. Ούτε να βάζει τελεσίγραφα, ούτε να προτείνει εναλλακτικά μέτρα. Διότι προφανώς και εκείνη βολεύεται από το να βάζει βάρη στα συνήθη υποζύγια. Δηλαδή, μονίμως να προτιμά την εύκολη λύση, να επιβληθούν χαράτσια, οριζόντιες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, αντί πραγματικά να γίνει μια ουσιαστική μεταρρύθμιση και μια διαρθρωτική αλλαγή. Και αυτή βεβαίως η εύκολη λύση δεν βολεύει μόνο την Τρόικα, βολεύει και την κυβέρνηση, βολεύει και πολλούς υπουργούς. Είναι λοιπόν τουλάχιστον εξοργιστικό να μπει πλαφόν 23 ευρώ το μήνα για τα φάρμακα που θα παίρνει ο κάθε πολίτης. Λες και αν κάποιος χρειάζεται να πάρει παραπάνω φάρμακα, θα πρέπει να βάλει πλαφόν στην αρρώστια του, στην ασθένειά του. Κανείς δεν διαφωνεί να πατάξουν και να καταπολεμήσουν και την διαφθορά και τις μίζες και τα κυκλώματα που προφανώς υπάρχουν και σε αυτόν τον χώρο, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όμως είναι εξίσου προφανές ότι κανείς δεν μπορεί να συμφωνήσει με μια τέτοιου είδους πρακτική. Δηλαδή να μπει πλαφόν στην ασθένεια, δεν τα έχουν πληρώσει ασφαλισμένοι τα χρήματα αυτά. Δεν δικαιούται να απολαύσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δυστυχώς η Τρόικα και οι ανίκανοι, όπως είπαμε, κυβερνώντες χτυπούν τα συμπτώματα και όχι την αιτία του προβλήματος. Γι' αυτό και είναι αγανακτισμένοι, απεγνωσμένοι, ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι με αυτό το γελίο πλαφόν των 23 ευρώ. Φτάσαμε στο έσχατο σημείο. Να αποφασίζει η Τρόικα αν θα αρρωστήσουμε, πόσο βαριά συμπτώματα θα εμφανίσουμε και τελικά πόσα φάρμακα θα πάρουμε. Κατάρτισαν κλειστό προϋπολογισμό, δεν δέχονται παρέκκληση ούτε ενός ευρώ και μας είπαν ότι φέτος πρέπει να ξοδέψουμε για φάρμακα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν δηλαδή δεν κάναμε αυτή την περιστολή, θα έπρεπε, με δεδομένο ότι είναι συγκοινωνούν τα δοχεία ο κλάδος υγείας με τον κλάδο σύνταξη, δυστυχώς μέχρι τώρα, έπρεπε να πάμε σε μειώσεις της τάξης του 12%. Με άλλα λόγια, φέτος κάθε ασφαλισμένος και συνταξιούχος θα πρέπει να αρρωστήσει τόσο όσο να μην ξεπεράσει το ατομικό πλαφόν δαπάνης για φάρμακα, που είναι 274 ευρώ το χρόνο, δηλαδή μόλις 23 ευρώ το μήνα για κάθε έναν από εμάς. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα πρέπει να έχω ένα κοντέρ στο φαρμακείο και να λέω εδώ τέρμα συνταγές. Αυτό λέω. Από εδώ και πέρα δεν μπορεί να εκτελεστεί. Ναι, οι δαπάνες για φάρμακα στη χώρα μας ήταν υπερβολικές. Υπήρχε σπατάλη, κερδοσκοπία και πολλές μίζες. Το 2009 η φαρμακευτική δαπάνη ήταν 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2010 έπεσε στα 4,1 δις. Το 2011 μειώθηκε κι άλλο στα 3,7 δισεκατομμύρια. Για να καταλήξουμε φέτος, μετά την πρέσα της Τρόικας, στα 2,8 δισεκατομμύρια. Κλειστό προϋπολογισμό, δηλαδή ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Οι λογιστές της Τρόικας δεν δίστασαν να ζητήσουν το αδύνατο, να χρειάζεται φάρμακα κάθε ένας από εμάς μόλις 23 ευρώ το μήνα, εξαφανίζοντας κάθε έννοια ποιότητα στην περίθαλψη. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο να πληρώνουν οι ασφαλισμένοι τα φάρμακά τους από την τσέπη τους.